Όπως έκανε γνωστό, ο αντιπεριφερειάρχης Καβάλας κ. Κώστας Αντωνιάδης επιλύθηκε το πρόβλημα που αντιμετώπιζαν επί μεγάλο χρονικό διάστημα οι σχολές οδηγών με το τμήμα μεταφορών της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας λόγω της υποστελέχωσης του τμήματος και της καθυστέρησης της διεκπαιρέωσης των εγγράφων τους. Πλέον το τμήμα αυτό έχει επανδρωθεί με τρεις νέους υπαλλήλους, ενώ αναμένονται να έρθουν άλλοι δύο. Γνωρίζετε, το τελευταίο χρονικό διάστημα υπήρξε ένα πρόβλημα κυρίως λειτουργίας της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών, που οφείλονταν καθαρά σε λόγους που έχει σχέση και με την κινητικότητα, γιατί κάποιοι υπάλληλοι φύγανε λόγω κινητικότητας, αλλά και με το θάνατο μιας υπαλλήλου η οποία επιτελούσε τα καθήκοντά της με εξαιρετικό ζήλο. Παρ' όλα αυτά, καταφέραμε σε σύντομο χρονικό διάστημα και μέσω θέρους, μέσω καλοκαιρινής σεζόν, και ξέρετε ότι είχαμε και το θέμα των αδειών, καταφέραμε και επανδρώσαμε και το τμήμα άδειας κυκλοφορίας, αλλά και το τμήμα των διπλωμάτων, με υπαλλήλους, είτε με εσωτερική μετακίνηση, αλλά είτε και με μετακίνηση από άλλες ΠΕ, ώστε σήμερα που μιλάμε να έχει οξομαλυθεί η κατάσταση, να λειτουργεί σε καλό επίπεδο και να ξέρετε ότι και το επόμενο χρονικό διάστημα θα γίνουν και άλλες παρεμβάσεις στη συγκεκριμένη υπηρεσία, η οποία άπτεται άμεσα με τους πολίτες. Είναι μια υπηρεσία που έχει σχέση με τους πολίτες. Εγώ καταλαβαίνω και δικαιολογώ την αγανάκτηση και των σχολών των οδηγών, αλλά και των ιδιοκτητών που έχουν αντιπροσωπείες, αλλά και των απλών πολιτών που θέλουν να κάνουν κάποιες μεταβιβάσεις. Αλλά δυστυχώς η κινητικότητα που υπάρχει είχε σαν αποτέλεσμα να έχουμε μια μεγάλη αιμορραγία υπαλλήλων, αλλά και με το θέμα των συνταξιοδοτήσεων. Προς το παρόν έχει λυθεί. Συνεχίζουμε πάντως τις προσπάθειές μας να επανδρώσουμε ακόμα καλύτερα τη συγκεκριμένη υπηρεσία, όπως και όλες τις υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας. Αλλά ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι λόγω του μνημονίου το 1:5 έχει σαν συνέπεια σε πάρα πολλά τμήματα, σε πάρα πολλές διευθύνσεις, να έχουμε ελλείψεις προσωπικού. Αυτή τη στιγμή έχουν μεταφερθεί τρεις υπάλληλοι στην συγκεκριμένη υπηρεσία. Θα μετακινηθούν άλλοι δύο υπάλληλοι. Και ήδη και την περασμένη Πέμπτη και την περασμένη Τρίτη έρχονται υπάλληλοι από τις ΠΕ Δράμας αλλά και Εξάθης που βοηθάνε τους υπαλλήλους της Καβάλας. Για το συγκεκριμένο θέμα μίλησε στο Ράδιο 1 στους 90,5 ο πρόεδρος εκπαιδευτών υποψήφιων οδηγών της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, κ. Αντώνης Μαστοράκης, δηλώνοντας πως εν μέρη είναι ευχαριστημένος με τα τελευταία γεγονότα, αλλά όπως τονίζει η Διεύθυνση Μεταφορών της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, χρειάζεται ακόμη δουλειά για να μην υπάρξουν προβλήματα στο μέλλον. Κοιτάξτε λίγο, να πάρουμε λίγο τα πράγματα με τη σωστή σειρά. Εδώ και πάρα πολύ καιρό φωνάζουμε για αυτή την κατάσταση, γιατί το κύριο πρόβλημα που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην υπηρεσία και θα συνεχίσει να υπάρχει είναι οι μαζικές συνταξιοδοτήσεις υπαλλήλων. Υπάρχει μεγάλος αριθμός υπαλλήλων ο οποίος έχει ήδη συνταξιοδοτηθεί και θα συνταξιοδοτηθεί και τέλος του μηνός και τέλος του χρόνου. Οπότε η κινητικότητα από τον υπαλλήλων απλά έρχεται και το διωγγώνει αυτό το πρόβλημα. Εντάξει. Λοιπόν, έχουν φύγει πάρα πολλοί υπάλληλοι, θα φύγουν και άλλοι, με αποτέλεσμα να υπάρχουν όλα αυτά τα προβλήματα. Εμείς τα έχουμε επισημάνει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Μέχρι και στο πεζοδρόμιο έχουμε κατεβεί και εγώ και οι συνάδελφοι μου όλοι. Και έπρεπε να φτάσουμε στο σημείο 0 και να κατεβάσει ρολά η υπηρεσία και να μείνει και με έναν υπάλληλο. Αυτά όλα λίγο σαν μια αναδρομή στο ότι πώς φτάσαμε ως εδώ. Έχουμε ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ και πιστεύουμε ότι δεν υπήρχε λόγος να γίνει όλο αυτό. Γιατί, ξαναλέω, το έχουμε επισημάνει εδώ και πάρα πολύ καιρό όλη αυτή την κατάσταση. Τώρα, όσον αφορά τη σημερινή κατάσταση, όντως έχουν κατεβεί δύο υπάλληλοι στο τμήμα διπλωμάτων, καινούργοι, από άλλες υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας, οι οποίοι είναι για να μείνουν στο τμήμα διπλωμάτων και να αναλάβουν τη δουλειά αυτή. Σε συνδυασμό με δύο άτομα ακόμα, τα οποία όμως δεν είναι μόνιμοι υπάλληλοι, είναι με διάφορα προγράμματα. Αυτοί απλά όμως βοηθούν, γιατί δεν έχουν κωδικούς για να μπορούν να διεκπεραιώνουν καταστάσεις. Αυτή η κατάσταση αυτή τη στιγμή επικρατεί στο τμήμα διπλωμάτων. Σε συνδυασμό με το καινούριο προϊστάμενο που έχει μπει στο τμήμα διπλωμάτων, ο οποίος έχει έρθει από άλλο τμήμα της Διεύθυνσης Μεταφορών, και δεν μπορούμε να καταλάβουμε γιατί αυτή η μετακίνηση ή κάποιες άλλες μετακινήσεις δεν γινόντουσαν τόσο καιρό που φωνάζαμε. Δηλαδή φτάσαμε σε ένα σημείο να εξαντληθούμε ψυχολογικά, σωματικά, οικονομικά για να φτάσουμε εδώ πέρα. Ουσιαστικά πανηγυρίζουμε για τα αυτονόητα τώρα, έτσι. Τώρα, το τμήμα διπλωμάτων απλά δείχνει να συνέρχεται. Για να φτάσουμε στο σημείο που πρέπει να δουλεύει κανονικά μια δημόσια υπηρεσία, έχουμε δρόμο. Και δεν αρκούν προς το παρόν αυτοί οι υπάλληλοι.
Μιλάμε για ένα τμήμα το οποίο πρέπει να έχει τουλάχιστον 4 υπαλλήλους συν το προϊστάμενό του. Αυτή τη στιγμή είμαστε με 2 υπαλλήλους και ένα προϊστάμενο. Ξαναλέω, από το τίποτα, δόξα τω Θεώ, πάμε καλύτερα. Δεν το συζητάμε αυτό.